Η Στοκχόλμη φλέγεται. Οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ νεαρών και αστυνομικών έχουν πάρει μορφή επιδημίας. Οι ταραχές συνεχίστηκαν για τέταρτη νύχτα και έχουν επεκταθεί από το βορρά ως το νότο, ξεπερνώντας τα όρια της Στοκχόλμης. Αν και ο Σουηδός Πρωθυπουργός απίφθινε έκκληση για ηρεμία, μόλις έπεσε η νύχτα, σχολεία, καταστήματα και αστυνομικά τμήματα βρέθηκαν και πάλι στο στόχαστρο νεαρών σε προάστια της Σουηδικής πρωτεύουσας, όπου διαμένουν κυρίως μετανάστες. Έχουμε γίνει πιο επιθετικοί ώστε να εμποδίσουμε, να σταματήσουμε και αν αυτό δεν είναι αρκετό, να συλλάβουμε τους ταραξίες. Γιατί έχετε επιλέξει αυτή τη στρατηγική, τι ελπίζετε ότι θα καταφέρετε? Αρχικά επιχειρήσαμε να αποφύγουμε τη σύγκρουση, αλλά συνειδητοποιήσαμε ότι πολλές φορές είχαμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπου δεχόμασταν επίθεση με πέτρες. Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται τι κρύβεται πίσω από την οργή των νεαρών. Οι περισσότεροι το αποδίδουν στο γεγονός ότι η Σουηδία δεν μπόρεσε να επιλύσει το πρόβλημα της υψηλής ανεργίας στους νέους. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας ακόμα λόγος είναι η έλλειψη σεβασμού από την πλευρά της αστυνομίας προς τους μετανάστες.